Τα βασικότερα σημεία του παρόντος σχεδίου νόμου αναφορικά με τη λειτουργία των διαφόρων επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα και την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών προβλέπουν όντως ένα πολύ περίπλοκο πλέγμα διατάξεων. Το είπαμε και στην προηγούμενη συνεδρίαση, που εμείς τουλάχιστον ως ΚΚΕ δεν θέλουμε να μπούμε σε τέτοιου είδους ανάλυση. Όχι γιατί δεν μπορούμε, αλλά θέλουμε να μείνουμε στην ουσία των βασικών επιδιώξεων του σχεδίου νόμου και της ενσωμάτωσης των σχετικών ευρωπαϊκών οδηγιών στην ελληνική νομοθεσία που εξετάζει αυτό το σχέδιο νόμου. Όπως είπε και ο κύριος Υπουργός στην προηγούμενη συνεδρίαση της Επιτροπής, το νομοσχέδιο αυτό είναι τεράστια σημασία για τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος και για την προστασία των καταθέσεων του πολίτη. Γι' αυτό λέει θωρακίζουμε τις τράπεζες στο τραπεζικό σύστημα με καλύτερους κανόνες, με καλύτερη εποπτεία, ώστε αυτές οι κρίσεις που περνάει το σύστημα να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο οδυνηρές. Και μάλιστα παραλύλησε αυτές τις κρίσεις με τους σεισμούς και τις αντισεισμικές κατασκευές που γίνονται προκειμένου να αποφεύγονται οι τριγμή και οι όποιες συνέπειες από αυτούς τους συσμούς και κάπως έτσι είναι και το τραπεζικό σύστημα. Έτσι δεν είναι κύριε Υπουργέ, αυτά είπατε. Μα είναι φανερό ότι υπάρχει μια αγωνία από την πλευρά της κυβέρνησης και εμείς λέμε για λογαριασμό του κεφαλαίου, διότι οι τράπεζες όλη την προηγούμενη, την περασμένη μάλλον δεκαετία, έλαβαν εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ σαν ενέσεις ρευστότητας. Χρήματα που κόπηκαν από μισθούς, συντάξεις, από τα δικαιώματα των λαών της Ευρώπης. Τρεις ανακεφαλαιοποιήσεις, 44 δισεκατομμύρια ευρώ, που απλόχερα έκαναν όλες οι κυβερνήσεις ανεξαιρέτως. Και τώρα, τι λέει, να πάρουμε και άλλα μέτρα για να θωρακιστεί ακόμα περισσότερο το χρηματοπιστωτικό σύστημα στη χώρα. Πολύ περισσότερο λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους και τις ανησυχίες οι οποίες υπάρχουν όσον αφορά την πορεία του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος αλλά και στο πλαίσιο οξύτατων ανταγωνισμών που εκφέρονται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο όνομα της προώθησης της ευρωενωσιακής τραπεζικής ενοποίησης με πρόσχημα τη διασφάλιση των καταθέσεων. Αλήθεια, σας έπιασε ο πόνος για να διασφαλίσετε τις καταθέσεις? Ποιες καταθέσεις? Αυτές που έκαναν φτερά στο εξωτερικό νόμιμα ή μη νόμιμα. Ποιες καταθέσεις? Αυτών που σήμερα δεν υπάρχουν, των λαϊκών αποταμιεύσεων. Για ποιες αποταμιεύσεις όταν το λαϊκό εισόδημα καθημερινά συρρυκνώνεται, πέστε μας. Σκοπός λοιπόν της οδηγίας δεν είναι η προστασία των λαϊκών οικοκυριών, αλλά η επιβολή ομοιόμορφων κανόνων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ό,τι αφορά τον ανταγωνισμό των τραπεζών και κυρίως την ομαλή λειτουργία της ενιαίας καπιταλιστικής αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι όμως για τους μικροκαταθέτες, αλλά για τους λίγους, για το κεφάλαιο, για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Αυτός είναι ο στόχος. Είναι τα συμφέροντα του τραπεζικού κεφαλαίου, του βιομηχανικού. Εντάσσονται σε μια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη θωράκιση του χρηματοπιστωτικού συστήματος για να αποφευθούν κλειδονισμοί, για να έχει την ικανότητα διαχείρισης κινδύνων, για να ξεπερνάει τα όποια διαχειριστικά ζόρια εμφανίζονται και με αυτόν τον τρόπο να διασφαλίζει υψηλές δανειοδοτήσεις στους επιχειρηματικούς ομίλους σε περιόδους οικονομικής κρίσης. Με στόχο την ανάκαμψη φυσικά του κεφαλαίου και την διασφάλιση της κερδοφορίας του. Αυτά τα μέτρα βέβαια δεν αφορούν, και αυτές οι οδηγίες ενώ δεν αφορούν μόνο την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε είναι και κάτι το καινούριο. Αυτή η διαδικασία έχει ξεκινήσει σε διεθνές επίπεδο, δεκαετίες πριν, άλλωστε υπάρχουν οι κανόνες της Βασιλείας, που κύριο στόχο είχε την διασφάλιση των μακροχρόνιων συμφερόντων των μεγαλομετόχων και των επίδοξων επενδυτών. Όσο λοιπόν αλήθεια είναι αυτό που λέει το ΚΚΕ, ότι οι τράπεζες υπάρχουν για να εξυπηρετούν την καπιταλιστική οικονομία,
δηλαδή για λογαριασμό του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου, και αυτή είναι η όλη έννοια της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης και της Ένωσης των Ευρωπαϊκών Κεφαλαιογορών, άλλωστε μας το επιβεβαίωσε και ο κύριος Υπουργός στις προάλλες, επιβεβαιώνοντας την ορθότητα του λόγου μας ως ΚΚΕ, άλλο τόσο αλήθεια είναι ότι η καπιταλιστική ανάπτυξη προϋποθέτει ισχυρό τραπεζικό σύστημα, χωρίς το οποίο είναι αδύνατο να υπάρξουν επενδύσεις, μεγάλες επενδύσεις. Αυτός είναι άλλωστε ο λόγος για τον οποίο τόσο οι προηγούμενες κυβερνήσεις, μεταξύ αυτών και του ΣΥΡΙΖΑ, όσο και οι σημερινοί, παίρνουν όλα αυτά τα μέτρα για την ανάταξη των τραπεζικών ομίλων. Και μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για μεγάλες επιχειρήσεις με διακλαδική δραστηριότητα. Είτε με τα προγράμματα ανακεφαλαιοποίησης στην περίοδο της κρίσης, είτε με τους νόμους για τους πληστηριασμούς και τις κατασχέσεις, που σφίγγουν κι άλλο τη θηλιά σε συνθήκες, και σε συνθήκες κρίσης και σε συνθήκες ανάπτυξης, θα έλεγα. Ανεξάρτητα λοιπόν με το αν η κότα έκανε το αυγό ή το αντίστροφο, οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα είναι αυτοί που συνεχίζουν να πληρώνουν με θυσίες δίχως τέλος την ενίσχυση των τραπεζών και την καπιταλιστική ανάπτυξη. Είναι αυτοί που πλήρωσαν την κρίση σε τελική ανάλυση. Το σχέδιο Ηρακλής, που γίνεται ακόμα κουβέντα μετά από πόσο χρονικό διάστημα που είχε έρθει εδώ και ψηφίστηκε, αυτό το κυβερνητικό σχέδιο Ηρακλής για τη διαχείριση των λεγόμενων κόκκινων δανείων, ακρογωνιαίος λίθος του οποίου είναι η άρση ακόμα και της σημερινής στοιχειώδους προστασίας της πρώτης κατοικίας, σε τι συνίσταται? Συνίσταται στην πώληση μεγάλου μέρους των κόκκινων δανείων από τις τράπεζες, ώστε να ελαφρύνουν τους ισολογισμούς τους σε εταιρείες ειδικού σκοπού που θα αναλάβουν στη συνέχεια να διαχειριστούν τα δάνεια και να διασφαλίσουν την απόδοση των δανείων, είτε βγάζοντας στο σφυρί την υποθήκη που συνοδεύει το δάνειο, είτε εξαναγκάζοντας τον δανειολήπτη σε αποπληρωμή μεγάλου μέρους του δανείου. Σημειωτέων βέβαια, οι εταιρείες που θα αναλάβουν τη διαχείριση των κόκκινων δανείων έχουν ήδη πάρει θέση στην ελληνική τραπεζική αγορά, μετά και την απόφαση της προηγούμενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, και για να μην κάνει το κορόιδο ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό, να επιτρέψει τη λειτουργία τους για να αναλάβουν μεγάλα και προσοδοφόρα πακέτα δανείων. Δηλαδή με ένα σβάρο δύο τριγώνια. Αφενός οι αγοραστές των δανείων προσφέρουν καινούριο κεφάλαιο που μπορεί να ενισχύσει τη θέση των τραπεζών, και αφετέρου μεταφέρει τη δυσχέρεια για την αντιλαϊκή διαχείριση των κόκκινων δανείων μακριά και έξω από τις τράπεζες. Η βαθύτερη λοιπόν αιτία των κόκκινων δανείων είναι η εκδήλωση της κρίσης, η καταστροφή του κεφαλαίου που φέρνει περιοδικά ο ίδιος ο καπιταλισμός. Κυρίες και κύριοι, ο κορονοϊός ήταν η αιτία, όχι η αιτία της κρίσης, έτσι, ήταν η αιτία για να αποκαλυφθεί η βαριά ασθένεια του καπιταλιστικού συστήματος, το οποίο έχει μπει σε μια ακόμη βαθύτερη κρίση, μεγαλύτερη ίσως και από αυτήν που ζήσαμε αυτή την τα τελευταία 10-12 χρόνια. Η επιδείνωση της παγκόσμιας οικονομίας εξαπλώνεται ταχαίως, όπως και ο ιός. Οι χρηματιστηριακές μετοχές υποχωρούν. Αυτή η περιβόητη ανάπτυξη καταραίει. Οι κεντρικές τράπεζες έχουν παγιδευτεί και οι κυβερνήσεις δεν μπορούν ουσιαστικά να τις βοηθήσουν. Η βαθιά ύφεση στις μεγαλύτερες παγκοσμίες οικονομίες έχει ανεβάσει το χρέος τους στα υψηλότερα επίπεδα για τα τελευταία 150 χρόνια. Ο κίνδυνος λοιπόν για τον λαό δεν περιορίζεται μόνο στην πανδημία, όπως θέλει να μας λέει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και κρύβουν και τα υπόλοιπα κόμματα που στηρίζουν το καπιταλιστικό σύστημα. Αφορά το μεγάλο κύμα φτώχειας, ανεργίας και κατεδάφισης εργατικών δικαιωμάτων που φέρνει η ολομέτωπη επίθεση του κεφαλαίου στο έδαφος αυτής της νέας κρίσης την οποία ήδη βιώνουμε. Και μάλιστα όλοι οι σημαντικοί οργανισμοί, υπεριαλιστικοί οργανισμοί, όπως είναι ο ΟΣΑ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κτλ., προβλέπουν πλέον ότι το βάθος και η διάρκεια της νέας κρίσης θα είναι μεγαλύτερη από αυτή που ζήσαμε πιο μπροστά. Οι διεθνείς εξελίξεις είναι ραγδαίες. Το μέλλον της Ευρωζώνης γίνεται όλο και πιο αβέβαιο.
αυτά τα λίκνα του καπιταλισμού, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ευρωπαϊκή Ένωση, χάνουν πολύ γρήγορα τη λάμψη τους, με πολύ χαρακτηριστικό το παράδειγμα των εγκληματικών ελλείψεων στο σύστημα της δημόσιας υγείας. Πολλές πολιτικές δυνάμεις, αστικές πολιτικές δυνάμεις, προβάλλουν σήμερα νέες σωτήριες λύσεις, γιατί γνωρίζουν ότι θα αυξηθεί η λαϊκή δυσαρέσκεια στο μέλλον. Προσπαθούν να μας πείσουν ότι θα μας σώσει η μεγαλύτερη κρατική παρέμβαση. Η επιστροφή δηλαδή στον κεϊνσιανισμό, τα ευρωομόλογα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως όλα αυτά τα μπαζούκας, τα περιβόητα μπαζούκας των κυβερνήσεων και των κεντρικών τραπεζών, έχουν μετατραπεί πολύ γρήγορα σε νεροπίστολα που αδυνατούν να ανακόψουν την εκδήλωση της νέας διεθνούς κρίσης, ή ακόμα και αν την ανακόψουν θα είναι και πάλι προσωρινή. Η ιστορική πείρα της μεγάλης κρίσης του 1973-1975 και η σύγχρονη εμπειρία επιβεβαιώνουν ότι η κενσιανή διαχείριση, η κρατική ενίσχυση της συνολικής ζήτησης και των επενδύσεων δεν μπορεί να εξαλείψει την περιοδική εκδήλωση της κρίσης της καπιταλιστικής οικονομίας. Η πανδημία του κορονοϊού δεν δημιούργησε, επιτάχυνε δραματικά αυτή την πορεία προς την κρίση και στη χώρα μας αλλά και στην Ευρωζώνη. Τομείς όπως ο τουρισμός, η ναυτιλία, οι μεταφορές, οι εξαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στους οποίους στηρίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό η ελληνική οικονομία, δέχεται σήμερα σοβαρότατο πλήγμα. Αυτό το φάρμακο, το θαυματουργό φάρμακο της εξωστρέφειας και της ενίσχυσης των κλάδων με συγκριτικό πλεονέκτημα ανταγωνιστικότητας που πρόβαλαν επίμονα όλα τα αστικά κόμματα, ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων, η Τράπεζα της Ελλάδος, μετατρέπεται τώρα σε δηλητήριο, πραγματικό δηλητήριο. Η επιβολή του απλήρωτου δεκάωρου μέσω της διευθέτησης του χρόνου εργασίας και η κατάργηση του οκτάωρου, η απλήρωτη εργασία, συνολικά ο εργασιακός μεσαίωνας, το χτύπημα της απεργίας και της συνδικαλιστικής δράσης γίνονται ο κράχτης για την προσέλκυση των επενδύσεων. Όλα λοιπόν για τους επενδυτές. Αυτός είναι ο οδικός χάρτης της κυβέρνησης που μαζί με το Ταμείο Ανάκαμψης ανοίγει τις νέες προοπτικές για τους επιχειρηματικούς ομίλους στην μεταπανδημία εποχή. Όσο φυσικά για τις καλές και πληρωμένες δουλειές στους εργαζόμενους και ανέργους, όσο και αν πασχίζει η κυβερνητική προπαγάνδα, δεν πείθει κανέναν απολύτως, διότι η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική και υπαρκτή, τη ζουν οι ίδιοι εργαζόμενοι. Άλλωστε θα το διαπιστώσετε, κύριε Υπουργέ, η κυβέρνηση εννοώ, πολύ σύντομα από την υποδοχή που θα κάνουν στο νομοσχέδιο οι εργάτες, γιατί αποτελεί αιτία πολέμου. Τα περισσότερα λοιπόν αντιλαϊκά μέτρα που πήρατε ήρθαν για να μείνουν, και εσείς και η προηγούμενη κυβέρνηση. Δεν μπορούν να αποτρέψουν την εκδήλωση της κρίσης. Έρχονται να θωρακίσουν το σύστημα για να στηριχθεί στη συνέχεια η προσπάθεια της ανάκαψης των κερδών τους. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως και το Κίνημα Αλλαγής και το ΜέΡΑ25, κατά την άποψή μας κάνουν κάλπικη αντιπολίτευση. Δεν αφισβητούν την ταξική αντιλαϊκή κατεύθυνση των μέτρων για τη στήριξη του κεφαλαίου. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά από το λαό ένα διαρκές μορατόριουμ και μια αποδοχή της πολιτικής που θέτει σε κίνδυνο την ίδια του τη ζωή. Επιχειρεί με αφορμή τα δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης να καλλιεργήσει κάλπικες προσδοκίες ότι τα κονδύλια που πληρώνουν οι λαοί και πηγαίνουν συστημένα στους επιχειρηματικούς ομίλους με επιπλέον μπόνους και όρο την προώθηση αυτών των αντιλαϊκών αναδιαρθρώσεων θα μπορούσαν τάχατες να αξιοποιηθούν προς όφελος του λαού. Ούτως ή άλλως, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα εδώ και δύο χρόνια, τόσο η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ όσο και, και το ΚΙΝΑΛ βρίσκονται ήδη σε ένα μορατόριουμ με την κυβέρνηση, ενώ το ίδιο πράττουν σε ρόλο ακολούθου και η ελληνική λύση και το ΜέΡΑ25. Αρκεί να δούμε λίγο αυτά τα κόμματα, τα δικά σας κόμματα δηλαδή, εδώ μέσα στη Βουλή, πόσα κυβερνητικά νομοσχέδια έχετε στηρίξει, έχετε ψηφίσει. Αρκεί να θυμηθεί κάποιος την πρόταση του κ. Βαρουφάκη για το σχέδιο Ηρακλής, εμφανιζόμενος ως λαγός των ΦΑΝΤ, προτείνοντας την απαλλαγή των τραπεζών από τα κόκκινα δάνεια, μεταφέροντας τα, λέει, σε μια δημόσια εταιρεία, αντί για τα ΦΑΝΤ, δημόσια εταιρεία. Όχι να μην υπάρχουν χρέη, να μην υπάρχουν κόκκινα δάνεια, όχι να μην πληστηριάσουν, αλλά πάνε στη δημόσια εταιρεία
για να υπομισθούν τη διαχείριση αυτών των κόκκινων δανείων, είτε οι φορολογούμενοι είτε οι δανειολήπτες, διατηρώντας όμως πάντα τη φιλιά. Και οι τράπεζες θα είναι απαλλαγμένες από τα κόκκινα δάνεια με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχει ένα θέμα και ολοκληρώνω με αυτό, κύριε Πρόεδρε. Γιατί άραγε σήμερα ο εργαζόμενος, αντί να δουλεύει για λιγότερες ώρες, με καλύτερο επίπεδο δικαιωμάτων, ζωής, με μεροκάμα του μισθού, όπως αντιστοιχεί σε ένα αιώνα όπως είναι ο δικός μας, ο 21ος αιώνας, το ωράριο να γυρνάει πίσω το 1920. Γιατί αυτός ο λαός να μην έχει ένα αποκλειστικά δημόσιο σύστημα υγείας ανεπτυγμένο, πλήρως τελεχωμένο, την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας έως τα δημόσια νοσοκομεία? Γιατί να μην μπορεί να είναι προστατευμένος με σύγχρονα ολοκληρωμένα έργα προστασίας από φυσικές καταστροφές, μόνο να πνίγεται το χειμώνα και να καίγεται το καλοκαίρι? Ο καθένας φυσικά μπορεί να βγάλει πολύ εύλογα τα συμπεράσματά του, διότι απλά στον καπιταλισμό οι λαϊκές ανάγκες δεν μπορούν να συμβιβαστούν με το καπιταλιστικό κέρδος. Είναι φανερό αυτό. Είναι φανερό. Εμείς ως ΚΚΕ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχαμε καταψηφίσει αυτές τις δύο οδηγίες που πραγματεύεται το σημερινό νομοσχέδιο. Το 2019 είχε γίνει αυτό. Έχει αντιταχθεί και αντιτάσσεται σε αυτές τις ληστρικές εξηγιάσεις και επαναλαμβάνομαι ότι αυτό που προέχει να διασφαλιστεί είναι πριν απ' όλα οι μικροκαταθέτες, το δημόσιο και μετά όλοι οι υπόλοιποι. Και όχι αντίστροφα. Πρώτα οι τράπεζες, οι μεγάλες επιχειρήσεις και μετά οι ίδιοι εργαζόμενοι. Άρα λοιπόν αυτό που λέμε εμείς είναι, θα σας θυμίσω ένα σλόγγαν παλιό, ξεπερασμένο, γεμπελίστικο σλόγγαν, ότι θα έρθουν οι κομμουνιστές λέει και σας πάρουν τα σπίτια. Τι έγινε? Τι έγινε? Ποιος θα παίρνει σήμερα τα σπίτια? Ο καπιταλισμός, οι τράπεζες, αυτές δηλαδή που εσείς στηρίζετε θεωρώντας τις ως τις ιερές αγελάδες του συστήματος. Τα ίδια ψέματα λέτε και σήμερα για το 8ωρο. Αυτά που λέει ο κύριος Χατζηδάκης, ότι είναι εξασφαλισμένο λέει και δεν ανατρέπεται. Κυβερνητικά ψέματα για τις ανατροπές του αιώνα. Αυτό είναι. Αυτή είναι η πολιτική που ασκείται. Δεν πρόκειται οι εργαζόμενοι να σας το επιτρέψουν. Δεν τους ενδιαφέρει η διάσωση των τραπεζών. Τους ενδιαφέρει η διάσωση της ζωής τους. Τους ενδιαφέρει το μεροκάματο, ο υδρότας και το αίμα που έχουν χύσει για να φτιάξουν την περιουσία τους, τα σπίτια τους, τις οικογένειές τους, να τα διατηρήσουν, να ζουν μια ζωή με αξιοπρέπεια. Και αυτό θα το κάνουν πάντα και με τη στήριξη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στους δρόμους του αγώνα. Ευχαριστώ.